Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τώρα. Βρεφικό μασάζ, τεχνική ειδική. Θα μιλήσουμε, καταρχήν να ευχαριστήσουμε και τις τρεις μανούλες που είναι σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να πούμε, θα μιλήσουμε. Πες μου κάτι, το επίθετο καλό μαμά είναι επίθετο ή το καλό μαμά είναι επειδή είσαι καλή μαμά? Παναγιά μου. Κάνανε λάθος. Είναι του άντρα μου. Είναι του άντρα μου το επίθετο. Καλό μαμά. Σταύρος καλό μαμά. Στο καλό μαμά δεν ξέρω, αλλά η καλό μαμά νομίζω Γάντι. Το διανοείστε Βασιλεία, και κάνω αυτή τη δουλειά. Λέω καλό μαμά. Λέω καλό μαμά. Τι εννοεί, λέω καλή μαμά και το έχουν κάνει λάθος. Όχι, είναι. Πολύ σου ταιριάζει. Μας βλέπει όλο το Μεσολόγγι τώρα, γίνεται χαμός. Κράτα τον καλό μαμά. Μεσολογγίτης. Για να δω τι έχουμε. Έχουμε ένα κοριτσάκι. Μάλιστα, κοριτσάκι. Δύο κοριτσάκια. Και ένα αγοράκι. Το δικό σου το ξεχώρισα από το πλάνο μου μακριά. Γελάς, ναι. Είσαστε όλες με ένα μωράκι. Με ένα, ναι. Εδώ, εμένα είναι το δεύτερο. Εσένα είναι το δεύτερο. Την τεχνική αυτή που θα παρουσιάσουμε σήμερα, την ήξερες το πρώτο? Όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πες τα, παιδί μου, όλα. Πες τα, πες τα. Πες τα τι θέλεις να πεις. Είναι τσομπόλα. Λοιπόν, τι ακριβώς θα δείξουμε σήμερα? Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε την τεχνική του βρεφικού μασάζ, η οποία είναι μία από τις πανάρχιες τεχνικές. Στην Ινδία γίνεται, όπως και η γιόγκα, εδώ και 7.000 χρόνια, είναι μια τεχνική που χάνεται στα βάθη των αιώνων και που την έφερε στον δυτικό πολιτισμό ο Γάλλος μεευτήρ γυναικολόγος Φρεντερίκ Λεμπουαγιέ, που του έχουμε μεγάλη έτσι, υποχρέωση για αυτό το δώρο που μας έκανε στις μαμάδες. Πότε το έκανε αυτό ο Λεμπουαγιέ? Αυτό το έκανε τη δεκαετία του 70. Mm-hmm. Πήγε λοιπόν και μας έφερε και το φυσικό τοκετό, τον τοκετό χωρίς βία, τον οποίο και βιώνουμε αρκετές από εμάς και τον ευχαριστούμε θες θερμά. Θες να πεις ότι έχεις κάνει το κετό εκτός νοσοκομείου? Έχω κάνει το κετό στο σπίτι. Τη γέννησα στο σπίτι, με την ΜΕΑ. Παναγία μου. Με φυσικό το κετό χωρίς εξωθήσεις. Χωρίς βία επάνω της. Τι δηλαδή, άμα δεν σπρώξουμε, άμα δεν σφιχτούμε, πώς θα βγει αυτό το μωρά? Είναι ακριβώς αυτό που μας λέει, δηλαδή, ότι δεν πρέπει να σπρώχνουμε τα μωρά, γιατί τα μωρά εκείνη την ώρα που θέλουν να πάρουν το χρόνο τους να γυρίσουν προς τα πίσω, είναι η στιγμή που θέλουν να αναπνεύσουν. Παθαίνουν ασφυξία μέσα στον κόλπο, είναι πάρα πολύ στενά. Καλή μου, τι εκεί λες. Δεν πρέπει να σπρώξουμε, πρέπει να αναπνεύσουμε, να χαλαρώσουμε, να πάρουν αναπνοή. Και αυτή μετά, θέλει να πάρει βόλτα τώρα. Αυτή θέλει να πάρει βόλτα. Γι' αυτό και γίνονται και πολύ πιο κινητικά μετά. Ενεργοποιούμε πάρα πολύ τα πέλματα εκείνη την ώρα. Γιατί ο μωρός σπρώχνει μέσα. Καλέ, βάλτε την επάνω. Φοβάστηνα. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλει. Ωραία, θέλω, αλλά όχι. Εδώ φέρω το σπίτι μου να το αλωνίσει. Να το έχω περιποιημένο, καθαρό. Τώρα εδώ πέρα πατάμε. Θα είναι καλύτερη της. Βέβαια. Οπότε δεν εξωθούμε στην ουσία εκείνη την ώρα. Αφήνουμε το μωρό να πάρει το χρόνο του. Να σε ρωτήσω κάτι. Μπαίνουμε σε άλλο θέμα, αλλά τρίβεται το μωρό γιατί το βλέπω ανήσυχο. Μου λέει η μάνα μου πια κουβέντα με ξέχασε και γι' αυτό κουνιέται το παιδί. Έχεις δίκιο ακριβώς. Αυτό πρέπει, δεν πρέπει να το κάνουμε στο βρεφικό μας. Δεν φοβήθηκες που γέννησες μόνη σου στο σπίτι? Θέλω να πω, καταρχήν είχες εξετάσει ότι έχεις όλα τα πράγματα ιδανικά, δηλαδή ναι, ότι υπάρχει λόρος, ότι δεν είναι εξαίσθητο, το παιδί έρχεται κανονικά. Όταν προετοιμαστούμε καλά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κάνουμε μια πολύ καλή προετοιμασία, τότε μπορούμε να γεννήσουμε χωρίς φόβο, που είναι το βασικό στοιχείο, για να μπορέσουμε να γεννήσουμε φυσικά, όχι φυσιολογικά, χωρίς δηλαδή επισκληρίδιο, αλλά να γεννήσουμε φυσικά στο σπίτι. Είναι... Λοιπόν... Ο φόβος είναι, ο φόβος τα κάνει όλα, στην ουσία. Καλέ, πρόσεχε το, θέλει να φύγει. Τι να κάνω. Πόσο μηνών είναι? Αυτή είναι 7 μηνών. 7 μηνών. Αλλά είναι έτοιμη να σηκωθεί, να περπατήσει, είναι... Την κρατάω. Την κρατάω γιατί θέλει να μπουσουλήσει, αλλά την κάνει τη χάρη μάλλον. Λοιπόν. Οπότε υπάρχουν ΜΕΕΣ, υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που κάνουν, λειτουργούν το φυσικό το κετό και είναι ασφαλές γιατί κάνουμε όλες τις εξετάσεις. Συγγνώμη, θα πάω και παραδίπλα. Βεβαίως, βεβαίως. Να μυρίσω και λίγο αγορίλα, ρε παιδιά. Γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που μύρισα μωρό αγόρι. Χαίρετε. Παιδάκι μου, τι σου κάνω, τι σου κάνω, μασαζάκι. Σ' αρέσει. Γιατί έφυγε, σου λέει. Μη ζηλεύεις, έχεις τη μανούλα. Κάτσε να δω και κανένα άλλο μωρό. Θέλω. Πόση ώρα που μπορούμε να του κάνουμε μασαζάκι? Γελάς, σ' αρέσει. Έχεις γούστο, μπράβο παιδί μου. Το maximum είναι μισή ώρα δηλαδή. Υπάρχουν κάποια διαδικασία κινήσεων. Ξεκινάμε δηλαδή τη διαδικασία και είναι maximum. Τα θέλουμε ταϊσμένα, τα θέλουμε μυστικά. Κοίταξε να δεις. Τα μωρά δεν τα θέλουμε ταϊσμένα πολύ. Βεβαίως δεν τα θέλουμε και να πεινάνε. Αν ένα μωρό πεινάει ή νιστάζει ή δεν αισθάνεται καλά, δεν μπορούμε να του κάνουμε μασάζ εκείνη την ώρα. Γιατί. Θέλουμε μία ώρα από το μητρικό θυλασμό και θέλουμε μία μισή ώρα τουλάχιστον από το ξένο γάλα γιατί είναι λίγο πιο δύσπεπτο. Δεν θα πρέπει όμως να πεινάνε, να κλαίνε, θα πρέπει να το θέλουνε, έτσι ώστε τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία μαθαίνουν να τα σεβόμαστε.
Μαθαίνουν να βάζουν τα όρια τους, ότι ξέρουν και έχουν το δικό τους σώμα. Ένα σάκι τώρα που σου ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε στα μωρά ό,τι θέλουμε. Δεν θα το κάνουμε. Και αρχίζουμε και δημιουργούμε ένα δεσμό, έναν μεγάλο δεσμό και μία μη λεκτική επικοινωνία ανάμεσα στο γονιό και στο μωρό. Τι εγώ χαζεύω τα μωρά. Μπορεί να συνεχίσεις λοιπόν. Μπορώ να συνεχίσω και να μας δείξεις και τις κινήσεις. Και πόσο πίεση πρέπει να βάζουμε στα χεράκια μας. Τι κάνουμε τώρα. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω και να ξεκινήσω πάλι με τον δάσκαλο, αυτό το μεγάλο δάσκαλο, τον Φρεντερίκ Λαμπουαγιέ, είναι ότι αυτός μας δίδαξε ότι από τη στιγμή που γεννιούνται τα μωρά δεν τους κάνουμε μασάζ, αλλά για τις πρώτες 40 μέρες, μέχρι να δέσει λίγο το σωματάκι τους, τους κάνουμε πολλά χάδια. Φανταστείτε μέσα στη μήτρα όλη αυτή η ζέστη, όλη αυτή η ασφάλεια που υπάρχει, το μωρό βγαίνει και είναι σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολύ ξερός, πολύ κρύος, χωρίς χάδια, χωρίς τη μαμά τόσο κοντά. Θέλουμε λοιπόν τη μαμά, αν μπορεί, να κάνει 1 με 2 φορές μασάζ την ημέρα. Ο καλύτερος χρόνος είναι το πρωί και όχι το βράδυ όπως συνηθίζεται να ακούγεται, γιατί το μωρό το πρωί είναι κουρασμένο, έχει κοιμηθεί αρκετή ώρα στην πλατούλα του και πονάει. Οπότε εμείς χρειάζεται να το ξεκουράσουμε στην πλάτη, στα πόδια. Ξέρετε, η βαρύτητα είναι ένα μεγάλο θέμα. Η βαρύτητα στα μωρά είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που έχουν, γιατί δεν μπορούν να κινηθούν. Όταν λοιπόν αρχίζουμε εμείς και τους κάνουμε μασάζ, αυτά νιώθουν μετά ξανά την αυτονομία που είχαν μέσα στη μήτρα και μπορούν να κινηθούν. Αυτό τα κάνει ευτυχισμένα. Το βασικότερο στοιχείο δηλαδή που δίνει το μασάζ το μωρό είναι η ευτυχία, είναι η ασφάλεια, όλα, ο σεβασμός. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά ωφέλη που μπορούμε να πάρουμε από το βρεφικό μασάζ. Πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα γίναμε φίλοι. Ναι. Έχει πολύ φως. Μπορούμε να δείξουμε λοιπόν σιγά σιγά πώς ξεκινάμε. Καλό είναι να ξεκινήσουμε από το θώρακα και να πάρουμε την άδεια του μωρού, αν το μωρό θέλει δηλαδή να καθίσει να του κάνουμε μασάζ, και να αρχίσουμε να απλώνουμε το λάδι, το οποίο πρέπει να έχουμε ζεστάνει στα χέρια μας καλά. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζουμε και κάνουμε την κίνηση του θώρακα, όπου τα χέρια ποτέ και το βλέμμα, η βλεμματική επαφή και τα τραγούδια της μητέρας προς το μωρό δεν αφήνουν ποτέ το μωρό. Αρχίζουμε λοιπόν και κάνουμε αυτές τις διαγώνιες κινήσεις στο στήθος. Του αρέσω. Και δεν αφήνουμε καθόλου το μωρό. Και αρχίζουμε και χαλαρώνουμε το στήθος και το διάφραγμα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ το θώρακα. Οπα, βοηθάει τις βλένες να φύγουνε. Θυμηθείτε ότι μέσα στην κοιλιά ο πνεύμονας ήταν γεμάτος υγρό, τα μωρά στην αρχή έχουν πολλές βλένες. Το βρεφτικό μασάζ είναι θεραπευτικό, βοηθάει πολύ σε όλο αυτό. Και μετά συνεχίζουμε με τα χέρια, τα οποία είναι σφιγμένα. Γυρίζουμε το μωρό στο δεξί του πλευρό και αρχίζουμε και κάνουμε μάλαξη σε όλο το χέρι χωρίς να αφήνουμε καθόλου. Αν κάθεται, βλέπετε, η δικιά μου είναι λίγο μεγάλη, οπότε θέλει να φύγει. Όχι, αγάπη μου, δεν θα σου κάνω άλλο αν δεν θέλεις. Αν το μωρό δεν θέλει, δεν το πιέζουμε, δεν το κάνουμε άλλο. Θα το δείξουν οι μαμάδες που έχουν τα μωρά σε μικρότερη ηλικία. Αρχίζουμε λοιπόν και απλώνουμε το λάδι σε όλο το χέρι του μωρού και ανοίγουμε τις παλάμες. Κάνουμε μασάζ και μάλαξη στα δάχτυλα. Κάνουμε μικρά τσιμπηματάκια στις άκρες των δακτύλων. Όπως και τα πέλματα, έτσι και τα χέρια μας. Όπως τα λέγαμε, υπάρχει ρεφλεξολογία του πέλματος, έτσι υπάρχει αντίστοιχη θεραπευτική, σουτζόκ ονομάζεται, και στο χέρι. Μπορούμε λοιπόν άφοβα να κάνουμε μασάζ και τις μπουνίτσες αυτές τις φυκτές να τις ανοίξουμε, όπως να συνεχίσουμε και να κάνουμε μασάζ στις αρθρώσεις και στις κλειδώσεις. Βοηθάει πάρα πολύ τα μωρά να χαλαρώσουν τις αρθρώσεις και τις κλειδώσεις που είναι πολύ σφιγμένες. Τα βοηθάει πάρα πολύ στο να περπατήσουν. Βοηθάει πάρα πολύ το μυϊκό του σύστημα. Το τονώνει, το δυναμώνει και τα κάνει να μπορούν να είναι πιο γρήγορα μέσα στην κίνηση. Πράγμα που λαχταρούν πάρα πολύ. Ναι, αγάπη μου. Θέλεις να συνεχίσουμε με την κοιλίτσα. Στην περιοχή λοιπόν της κοιλιάς, αφού κάνουμε το δεξί χέρι, τελειώνουμε. Αφού κάνουμε το αριστερό, τελειώνουμε και το δεξί. Και συνεχίζουμε με την περιοχή της κοιλιάς. Εμένα δεν κάθεται, οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε να δούμε την περιοχή της κοιλιάς, όπου εκεί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πρώτους μήνες, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε κολικούς. Έχουμε τυμπανισμούς. Όχι όλα τα παιδιά όμως.